Με πάνω από 130 εκδηλώσεις με άξονα την πολιτική, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την οικολογία, πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία, τα κοινοτικά προγράμματα, την περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση και τον πολιτισμό, πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου μέχρι την Κυριακή 28 το 31ο Money Show σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Μετά από 2-2,5 χρόνια που αναγκαστικά λόγω του COVID δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί το 20 και το 21. Είμαστε ευχαριστές σήμερα να έχουμε τη συνέντευξη για τη φετινή μας, του 23 πήγαμε πια. Θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Hyatt, όπως ήταν και τα προηγούμενα. Είναι προγραμματισμένες 130 εκδηλώσεις από όλο το φάσμα της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνικής ζωής. Το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία και με το ΕΒΕΘ, οργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων, θα τολμούσα να πω τις βασικές εκδηλώσεις του Money Show, αλλά όχι μόνο. Οργανώνουν εκδηλώσεις σχεδόν όλοι οι παραγωγικοί φορείς της, να μην πω, της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος. Αυτό είναι ένα συνέδριο το οποίο επαναλαμβάνεται μετά από την πάροδο της πανδημίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετά χρόνια στηρίζει την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, το οποίο έχει ως σκοπό να αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, γενικότερα οικονομικά θέματα τα οποία απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης και όχι μόνο. Και φυσικά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στηρίζει αυτή την διοργάνωση του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εδώ και πολύ καιρό. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που σχετίζεται με τα πράσινα επαγγέλματα του μέλλοντος, μια ενημερωτική και παιδευτικού χαρακτήρα ημερίδα που στόχο έχει να διασυνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φοιτητές και τους σπουδαστές με την αγορά. Άρα να απαντηθούν σοβαρά ερωτήματα, ποιος είναι ο πράσινος επαγγελματικός προσανατολισμός, ποιες είναι πλέον οι έξυπνες επιλογές των νέων στις νέες ανάγκες και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο υποδομών. Θα αναφερθούμε σε επίπεδο τουρισμού, πράσινη χημεία, υποδομές, εξοικονόμηση ενέργειας, κυκλική οικονομία. Άρα θα αναφέρουμε πολλά επαγγέλματα σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο Money Show με πραγματοποίηση εκδηλώσεων και με εκθεσιακή παρουσία από σημαντικούς φορείς και οργανισμούς της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βορείου Ελλάδος.